Αύγουστος και δεν πέφτει καρφίτσα στην Κρήτη, αφού διαχρονικά είναι ο μήνας που οι χιλιάδες επισκέπτες βουλιάζουν το νησί. Η εστίαση που κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας του τουρισμού βλέπει την αγοραστική δύναμη των πελατών εμφανώς επηρεασμένη από την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά. Είναι πολύ συγκρατημένα τα πράγματα, πολύ φιδωλή. Αυτό έχει να κάνει γενικότερα με το πρόβλημα που υπάρχει στην τσέπη τους και όχι μόνο σε επίπεδο εδώ ντόπιων αλλά και επισκεπτών. Περισσότερο είναι Γάλλοι, Γερμανοί και Ιταλοί αυτό που βλέπουμε. Δεν έχουμε τους Ρώσους που είχαμε κάποτε, ούτε τους Αμερικάνους που καταναλώναν πολύ περισσότερο. Ο κόσμος δεν είναι πλέον όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και να αφήνει τα χρήματα που άφηνε, αλλά είναι πάρα πολλής και όσο να είναι η εστίαση παίρνει ένα μεγάλο κομμάτι από την πίτα των τουριστών. Είναι Αύγουστος, είναι ένας μήνας που πηγαίνουν διακοπές όχι οι συνταξιούχοι, οι οικογενειάρχες που έχουν πάρει άδεια, που δεν έχουν και πάρα πολλά λεφτά να ξοδέψουν. Την ίδια στιγμή, πάντως, οι επιχειρηματίες της εστίασης κρατούν ψηλά τη σημαία της αισιοδοξίας για τη φετινή σεζόν, δηλώνοντας ευχαριστημένοι με την κίνηση και ελπίζοντας σε παράταση της περίοδου. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Όπως λένε και οι παλιοί μας, Αύγουστο, καλέ μου μήνα, να έρθουν δύο φορές το χρόνο. Η εστίαση είναι ευχαριστημένη. Είναι ο κόσμος πάρα πολύ. Σε γενικές γραμμές και κάνοντας τέλος του μήνα ταμείο, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικό. Και περιμένουμε και το Σεπτέμβριο, που παραδοσιακά είναι ένας πάρα πολύ καλός μήνας. Αρκετά καλά πηγαίνει η κίνηση. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τη δουλειά. Ελπίζουμε ότι θα παραταθεί ο τουρισμός, θα έχουμε περισσότερο τουρισμό μέχρι και τον Νοέμβρη και ίσως τα πράγματα είναι καλύτερα. Ό,τι αφορά εμάς τους επιχειρηματίες, κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατάμε τις τιμές μας χαμηλά, παρόλες τις επιβαρύσεις που έχουμε και τις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Τώρα από εκεί και μετά κάνουμε το σταυρό μας για ένα καλύτερο χειμώνα, γιατί από ό,τι λένε θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Παράλληλα, επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για αύξηση των τουριστικών ροών από πλευράς των ταξιδιωτικών πρακτορείων, με τον προβληματισμό να εστιάζεται κυρίως στη μείωση του αριθμού διανυκτερεύσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Έχουμε δηλαδή περίπου 5,35% αύξηση αριθμητική. Νομίζω ότι μέχρι τέλος σεζόν αυτή θα είναι περίπου η αύξηση σε αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση και στις πληρότητες σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Υπάρχει μια αύξηση και στον κόσμο που κυκλοφορεί στους δρόμους. Υπάρχει μια γκρίνια κυρίως στα καταστήματα εστίασης και στα ξενοδοχεία σε ό,τι αφορά τις διανυκτερεύσεις, τον αριθμό των διανυκτερεύσεων. Υπάρχει μια μείωση των διανυκτερεύσεων, αυτοί που μέναν 14 μέρες μένουν τώρα μένουν 10, αυτοί που μέναν 10 τώρα μένουν 7-8.